υπόσχονταν ίαση σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, χορηγούσαν φαρμακευτικά σκευάσματα άγνωστης προέλευσης, εφάρμοζαν περίεργες μεθόδους με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ενώ δεν δίσταζαν να προχωρούν σε ψευδείς διαγνώσεις, ακόμη και για νεοπλασματικές νόσους. Οι Μαϊμού γιατροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε όλη την Κρήτη, έχοντας καταφέρει όχι μόνο να μην γίνεται αντιληπτή η απίστευτη απάτη σε βάρος ανυποψίας των πολιτών, αλλά πετυχαίνοντας να αποκτήσουν τη φήμη των εξαιρετικών θεραπευτών. Μεγάλη καταστροφή και μεγάλο κακό. Φταίμε κι εμείς που εμπιστευόμαστε έτσι εύκολα τους ανθρώπους. Πρέπει να ερευνούμε τα πράγματα και να αποφασίζουμε. Ο 62χρονος με καταγωγή από τον Πόρο Αττικής και η 59χρονη σύζυγός του από την Ελβετία από τον περασμένο Οκτώβρη δρούσαν στο Καστέλι Κισάμου έχοντας μισθώσει σπίτι το οποίο διαμόρφωσαν κατάλληλα για να εξετάζουν τους πελάτες τους. Την περασμένη Παρασκευή παρουσίασε εισαγγελέα άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου προχώρησαν σε έρευνα στο χώρο τους και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας υπόθεσης απάτης που θα ζήλευαν και επαγγελματίες του είδους. Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ελαφρυντικό για αυτούς. Αρχικά οι δύο συλληφθέντες δήλωσαν ότι είχαν τα ιατρικά σκευάσματα που βρήκαν οι αστυνομικοί για δική τους χρήση. Ο 62χρονος μάλιστα υποστήριξε ότι έχει ικανότητες στην ιατρική επιστήμη και πως βοηθάει δικούς του ανθρώπους, ενώ δήλωνε ότι είναι καθηγητής ιατρικής σε Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Εγώ δεν έχω σκοπό το κέρδος. Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω την ανθρωπότητα. Είπε απολογούμενος στους αστυνομικούς. Η δε σύζυγός του προσποιητό τη διακεκριμένη επιστήμονα. Έχω προσφέρει τις υπηρεσίες μου σε κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα της Ελβετίας, ενώ έχω εργαστεί και σε τμήμα επειγόντων περιστατικών, έλεγε στα ανυποψίαστα θύματα. Αν και ο 62χρονος αρχικά ισχυρίστηκε ότι στο Καστέλι βρίσκονταν για διακοπές και πως έμειναν για περισσότερο χρόνο λόγω της καραντίνας, στη συνέχεια ομολόγησε πως από το 2017 τουλάχιστον είχε ανοίξει μαζί με τη σύζυγό του ιατρία στον Καρτερό, τη Σιτία, τα Χανιά και τελευταία στο Καστέλι. Διατηρούσε δε φακέλους με πάνω από 200 ασθενείς από όλη την Κρήτη. Οι δύο συλληφθέντες που σήμερα οδηγήθηκαν στο τριμελές πλημελιωδικείο Χανίων για να δικαστούν, κατηγορούνται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση, έκθεση καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Η υπόθεση πήρε αναβολή για αύριο μετά από αίτημα των δύο κατηγορουμένων. Στο μεταξύ, 6 από τα θύματα του ζευγαριού έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει μήνυση σε βάρος τους. Πρέπει να δικαστούν και να τιμωρηθούν. Και παραδειγματικά μάλιστα. Το απίθμενο θράσος των ψευτογιατρών ήταν τέτοιο που δεν δίστασαν να πείσουν μία ασθενή τους με ευγενικό σύνδρομο ότι η 19χρονη κόρη της που την συνόδευε πάσχει από καρκίνο. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν τώρα να δέσουν την υπόθεση με μαρτυρίες θυμάτων από όλη την Κρήτη. Ο εισαγγελέας Χανίων έχει ήδη διατάξει φορολογικό έλεγχο για να διαπιστωθούν τα κέρδη του ζευγαριού από την παράνομη δράση του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα ερευνών εγκληματολογικών υπηρεσιών για το περιεχόμενο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών αρχείων που διέθεταν.